Μεγάλη ανησυχία, κυρία Υπουργέ, επικρατεί στους εργαζόμενους του ΑΕΣ Μελίδης και Μεγαλόπολης, στις οικογένειές τους και τις γύρω από τους ΑΕΣ περιοχές, λόγω του επικείμενου κλεισίματος των ΑΕΣ, με βάση την πολιτική της απολιγνητοποίησης της κυβέρνησης. 197 εργαζόμενοι του ΑΕΣ Μελίδης και δεκάδες εργολαβικοί, 185 εργαζόμενοι του ΑΕΣ Μεγαλόπολης και 55 εργολαβικοί κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους για να υπηρετηθεί ο αντιλαϊκός σχεδιασμός της πράσινης μετάβασης, τμήμα της οποίας είναι και η απολιγνητοποίηση. Ένας σχεδιασμός που έχει ως κερδισμένους τα πράσινα αρπακτικά των μονοπωλιακών ομίλων που βλέπουν τα κέρδη τους να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ενώ έχει ήδη ως χαμένους τους εργαζόμενους, τόσο του κλάδου όσο και του λαού συνολικότερα, με χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας, με εκτείναξη της ενεργειακής φτώχειας λόγω του πανάκριβου πράσινου ρεύματος, με καταστροφή του περιβάλλοντος λόγω της αναρχής και ανεξέλεκτης εγκατάστασης ΑΠΕ. Διαχρονικά, οι ελληνικές κυβερνήσεις, συνδιαμορφώνοντας και εξειδικεύοντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, έχουν απαξιώσει μια εγχώρια φθηνή πηγή ενέργειας, όπως ο λιγνίτης, ο οποίος καθίσταται τεχνητά ακριβότερος λόγω του εμπορίου ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, με ευθύνη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, έχει προκριθεί η αξιοποίηση του εισαγόμενου φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, που σημαίνει τόσο σπατάλη ενέργειας όσο και ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Επιπλέον, είναι μεγάλη η υποκρισία της κυβέρνησης όταν δηλώνει ότι το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς υπάρχει σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία που μπορεί να μειώσει τους ρήπους και να κάνει τις λιγνητικές μονάδες πιο φιλικές στο περιβάλλον. Το μέγεθος της υποκρισίας φαίνεται όμως και από την άναρχη και ανεξέλεγκτη επέκταση των ΑΠΕ και την περιβαλλοντολογική καταστροφή που συντελείται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Πελοποννήσου, αλλά και από τα σχέδια για την προώθηση της καρκινογόνου καύσης απορριμμάτων στις παραπάνω περιοχές. Επομένως, το πραγματικό κριτήριο της πράσινης μετάβασης δεν είναι ούτε η προστασία του περιβάλλοντος, ούτε η ορθολογική χρήση των πηγών της ενέργειας. Είναι μονάχα τα κέρδη του κεφαλαίου. Με βάση αυτά, ερωτάστε, κυρία Υπουργέ, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση ώστε να μην κλείσουν οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί Μελίτης και Μεγαλόπολης και να μην χάσουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι στους ΑΕΣ και στα ορυχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σολτίδη. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Βουλευτά, είναι σοβαρή ερώτηση που κάνετε, υπό την έννοια ότι πρέπει να σεβόμαστε πάντοτε προφανώς την αγωνία των ανθρώπων, των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτούς τους σταθμούς. Έχει σημασία να γυρίσω το ρολόι όμως στο 2019, όταν, μπορεί να είναι κλισέ, δεν ξέρω, αλλά έχει την αξία του, όταν η ΔΕΗ το 19 έφτασε, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, λίγο πριν τη χρεοκοπία και την κατάρρευση. Τότε, κύριε Βουλευτά, δεν είναι υπερβολικό να πω ότι παραλάβαμε μία βόμβα που ήταν έτοιμη να σκάσει. Και για να σωθεί η κατάσταση, αξιολογήθηκαν τότε οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Δώστε λίγο σημασία στα νούμερα που θα σας πω, γιατί από αυτή την αξιολόγηση τότε προέκυψε ότι ο λιγνίτης είναι πραγματικά, ήταν σαφώς μη ανταγωνιστικός σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες και οικονομικά σαφώς μη βιώσιμος. Πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα ότι ζούμε σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας επίσης είναι καλώς ή κακώς συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η μία αγορά επηρεάζεται από την άλλη, οι τιμές επίσης της μιας επηρεάζουν τις τιμές της άλλης. Καλώς ή κακώς ακολουθούμε κοινούς κανόνες, ευρωπαϊκές οδηγίες, κανονισμούς. Επομένως, δεν κάνει κάθε χώρα του κεφαλιού της και σε αυτό το πλαίσιο, ναι, υπάρχει πράγματι και η αγορά των ρήπων και οι λιγνητικές μονάδες, όπως ισχύει και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, είναι από τις πλέον ακριβές. Να σας πω πόσο κόστιζε και πόσο κοστίζει να παραχθεί μία ηλεκτρική μεγαβατόρα από μία λιγνητική μονάδα. Το 2019, κύριε Βουλευτά, κόστιζε 80 ευρώ η μεγαβατόρα, λαμβάνοντας υπόψη 25 ευρώ τον τόνο στα CO2. Σήμερα αυτή η τιμή είναι στα 120 ευρώ η μεγαβατόρα και μιλάω για τη φθηνότερη μονάδα, την Πτολεμαϊδα 5, δεν μιλάω για τις άλλες που είναι πιο παροπλισμένες, οι οποίες οι υπόλοιπες λιγνητικές
Αν είναι 120 στην Τολεμαΐδα, αγγίζουν τα 180 ευρώ τη μεγαβατόρα, μετρώντας σήμερα 66 ευρώ τον τόνο στα CO2. Θα μου πείτε από την άλλη, ναι, γιαζδούκου, αλλά είναι εθνικό καύσιμο, έχουμε ενεργειακή ασφάλεια, έχουμε ανεξαρτησία, έχουμε τους εργαζόμενούς μας. Κοιτάξτε, ας δούμε όμως λίγο γύρω μας ότι είμαστε μια χώρα επίσης που έχει ένα πλούσιο αιωλικό και ηλιακό δυναμικό και ότι μπορούμε να γίνουμε ενεργειακά ανεξάρτητοι και αυτό κάνουμε τα τελευταία 5 χρόνια και αυτάρκης από τις καθαρές πηγές ενέργειας. Σήμερα πόσο κάνει μια ηλεκτρική μεγαβατόρα για να παραχθεί από λιγνίτη, το είπα και προηγουμένως, πάνω από τα 50 με 80 ευρώ που είναι τα κόστη εξόρυξης, αν προσθέσουμε πάνω τα μεταβλητά κόστη και όλα τα υπόλοιπα κόστη και των ρήπων χωρίς τα σταθερά κόστη των μονάδων, έχουμε φτάσει στα 120 με 180 ευρώ. Γιατί το λέω, για να το συγκρίνετε αυτό με το πόσο κάνει μία μεγαβατόρα από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, 40 με 45 ευρώ τη μεγαβατόρα περίπου, ενώ από αιωλικά είναι 55 με 65. Εμείς τι κάνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να εγκαταστήσουμε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας για να μπορούμε λοιπόν να ξεπεράσουμε το 80% της συνολικής ζήτησης μέχρι το 2030, να λύσουμε το θέμα της τηλεθέρμανσης στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και νομίζω ότι αυτό που είναι απολύτως σαφές και κλείνω με αυτό είναι ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή που μιλάγαμε, το 2019, κύριε Βουλευτά, δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο για τη βιωσιμότητα της εταιρείας, κάποια πρόνοια για το μέλλον, αλλά υπήρχε μία αιμονή στο να συνεχίζουμε να παράγουμε την ενέργειά μας από ασύμφορες λιγνητικές μονάδες. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να συνεχίσει για τους λόγους που εξήγησα. Θα ήθελα να μου αναφέρετε, βέβαια, επειδή είπατε για αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, σε τι αναφέρεστε ειδικότερα, γιατί δεν το γνωρίζουμε, να τις αξιοποιήσουμε και αυτές, ποια είναι η σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία. Πάντως, νομίζω ότι δεν έχει σημασία να παίζουμε με την αγωνία των ανθρώπων, αλλά το ζητούμενο είναι πώς θα καταφέρουμε να απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα τις επόμενες δεκαετίες, αξιοποιώντας τα εγχώρια εθνικά καύσιμα, που είναι ο ήλιος και ο άνεμος, με απόλυτο σεβασμό βεβαίως στους ανθρώπους, κάνοντας διαδικασίες upskilling και reskilling, για να μπορέσουν να εργαστούν και στις νέες μορφές τεχνολογίας στις ανανεώσιμες πηγές. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ζδούκου. Έχετε λόγο, κύριε συνάδελφε, για 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ναι, ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, όντως αυτά τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε πάλι κουβέντα για το πώς η ΔΕΗ έγινε μία ανταγωνιστική, γιατί δεν μιλάμε προφανώς το Κομμουνιστικό Κόμμα με την κυβέρνηση την ίδια γλώσσα, γιατί καταληστεύτηκε η ΔΕΗ και από τα επιχειρηματικά συμφέροντα και από τους εργολάβους. Το θέμα είναι αν μπορεί ο λαός μας να έχει επάρκεια για να καλύψει τις ανάγκες του και συνολικά η χώρα και η οικονομία, έτσι. Και βέβαια χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιοι πρέπει να του ρημάξουν το εισόδημα. Γιατί άμα ρημάζεις το εισόδημα 50, 60, 70, 80% του εισοδήματος για να πληρώνει το ρεύμα, φυσικά μπορείς να έχεις ζάμπλουτες επιχειρήσεις, όπως και ακριβώς γίνεται αυτή την περίοδο. Και τα έχει πληρώσει ο λαός. Καταρχάς όμως, κυρία Υπουργέ, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι χώροι υπηρέτες της, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, 20 χρόνια τώρα, και πείτε μου που είναι το ψέμα, κοροϊδεύεται εσείς το άλλο το λαό μας. Ότι με την απελευθέρωση της ενέργειας από τότε που ξεκίνησε και την ενίσχυση του ανταγωνισμού θα έπεφταν οι τιμές. Αυτό δεν λέτε τόσα χρόνια όλοι. Αυτό λέτε. Για να κάτσει τα αυγά του λαού και να μην αντιδράσει. Πράσινη ανάπτυξη. Εσείς όμως η Νέα Δημοκρατία, με προτεργάτη το ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα παραπονιέται, φέρατε το χρηματιστήριο, δηλαδή τα κουράκια της ενέργειας. Και τώρα του λέτε του λαού μας τι, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, γιατί ισχύει η ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών της αγοράς. Δεν φτάνει δηλαδή που τους δώσατε τόσα δις από τις τσέπες του λαού για να γεμίσουν άναρχα τον τόπο ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, έχουν ρημάξει συνολικά την Ελλάδα, και ετοιμάζεται να τους δώσετε πόσα πλέον, ποιος ξέρει, δισεκατομμύρια, Ταμείο Ανάκαμψης, προϋπολογισμούς, για να μπορούν και να εξάγουν κιόλας ρεύμα. Τους άνοιξατε πέρα από αυτά και την πόρτα να ρουφάνε όσο θέλουν από το εισόδημα του λαού μας. Τώρα τα υπόλοιπα ημίμετρα δείχνουν πόσο αποτελεσματικά είναι.
Το δείχνουν και τα στατιστικά. Ποιοι μπορούν να θερμαθούν, πόσοι μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. 6 στους 10 δεν μπορούν. Το πήραν γραμμή λοιπόν αυτή την κατάσταση και τα υπόλοιπα κοράκια, αυτά των μεταφορών, των ξενοδοχείων, των σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα, μη χάνουμε χρόνο, και όριμηξαν όλοι μαζί με αφορμή αυτό, την άνοδο του κόστου λειτουργία του, να ανεβάσουν τις τιμές όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ό,τι μπορεί να αρπάξει ο καθένας από την τσέπη του λαού. Όλα αυτά έχουν σκάσει. Όλοι αυτοί έχουν σκάσει τα κέρδη. Το δείχνουν όλα τα στοιχεία. Σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο. Και το διαφημίζουν κιόλας με κάθε ευκαιρία, κάθε τρεις και λίγο, ότι είναι μεγάλη επιχειρηματική επιτυχία το να αφημάζουν το λαό και να βγάζουν ατελείο και τα κέρδη. Αφαιρέστε με άλλα λόγια τη δυνατότητα του λαού να ζεσταίνεται, να δροσίζεται, να ταξιδεύει για αναψυχή, να έχει να βγάλει το μήνα, και τα κάνατε βίλες, πισίνες, κότρα και παραγεμισμένα χρηματοκιβώτια για μια χούφτα παράσιτα πολιτικός όρος στην οικονομία. Στην Κοζάνη, τη Φλόρινα, τη Δυτική Μακεδονία έχουν ρημαχθεί από την πολιτική σας τα πάντα. Ανεργία χιλιάδων εξειδικευμένου δυναμικού, κατεστραμμένη παραγωγική υγεία από φωτοβολταϊκά, τσακισμένη κτηνοτροφία από τις ανεμογεννήτριες. Τους ετοιμάζεται όμως, όπως φαίνεται στον συνολικό σχεδιασμό, φιλοπεριβαντολογική αντισταθμιστική ανάπτυξη. Την καρκινογόνο καύση των απορριμμάτων. Ξεριζώσατε λοιπόν τον λιγνίτη, καύσιμο φτηνό, με μεγάλη επάρκεια, με νέα μονάδα πολλαπλάσιου βαθμού απόδοσης. Αυτά είναι τα στοιχεία που δίνουν οι επιστήμονες, με αντιπεριπαντική τεχνολογία στο μέγεθος που μπορεί, με δυνατότητα συνολικά κάλυψη των αναγκών της χώρας, του λαού, της οικονομίας, της παραγωγής. Και τα θέσατε, κυρία Υπουργέ, όλα αυτά σε εξάρτηση από το πανάκριβο και πολλαπλάσια καταστροφικό για το περιβάλλον αμερικάνικο φυσικό αέριο LNG. Να μην βγάλουν και αυτοί κάτι. Ο λαός μας σήμερα, πρέπει να πούμε κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν έχει λόγο να ανέχεται μια τέτοια χαμοζωή. Παράγει πολύ περισσότερα από όσα χρειάζεται για να ζήσει χωρίς ανάγκες. Αρκεί να αποφασίσει να κάνει αυτή την επιλογή. Όμως, με τους αγώνες του, που πλέον πολλαπλασιάζονται, το ξέρετε πολύ καλά, και σε πλήθος αλλά και σε νίκες, σας έχει επιστρέψει πολλές φορές τον βαρύ λογαριασμό, τον αντιλαϊκό που του στείλατε. Μπορεί βέβαια προς το παρόν να είναι ακόμα έναντι αυτή η λογαριασμή που σας επιστρέφει, αλλά όσο και να καθυστερήσει, πάντα έρχεται και ο εκαθαριστικός. Ευχαριστώ.